Εδώ βρισκόμαστε για τέταρτη φορά σήμερα. Έχουμε ξαναέρθει, τρεις φορές έχουμε κάνει παράσταση διαμαρτυρίας στο ΙΚΑ για να προσληφθούν μόνιμοι υπάλληλοι. Το ΙΚΑ αυτό ιστορικά να σας πω ότι το 2010 είχε 75 υπαλλήλους και εξυπηρετούσαν το Δήμο της Νέας Ιωνίας. Τώρα, μετά την κρίση, δηλαδή στην κρίση μέσα, έμειναν 25 υπάλληλοι και έχουν και τον Δήμο του Νέου Ηρακλείου και τη μεταμόρφωση. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους και κυρίως τους συνταξιούχους. Για ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, περνάνε και χρόνια. Δεν υπάρχουν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη μαζικότητα που υπάρχει εδώ των συνταξιούχων, των ασφαλισμένων, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Κάναμε λοιπόν τρεις συγκεντρώσεις. Στη μία συγκέντρωση πήραν 15 παιδιά, πεντάμινα, τα οποία μόλις μάθαιναν τη δουλειά και άρχισαν να προσαρμόζονται, έλυγε η σύμβασή τους. Ξανακάναμε συγκέντρωση. Πάλι τα ίδια, πήραν 18 παιδιά, πάλι έφυγαν και αυτά πεντάμινα. Και τότε και τώρα απαιτούμε από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εργασίας, από το ΕΦΚΑ, να φέρουν μόνιμους υπαλλήλους, τουλάχιστον τους τυφλούς από ό,τι υπάρχουν εδώ σήμερα. Από τεχνικό εξοπλισμό είναι παμπάνεος. Οι υπάλληλοι αναγκάζονται να δουλεύουν σε ένα κομπιούτερ, ξέρω εγώ, όλοι μαζί να περιμένουν στη σειρά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στις 15 του Ιούλη είχε έρθει εδώ από αυτά τα ξαφνικά του ο Χατζηδάκης, που λέει. Λοιπόν, όταν ήρθε εδώ, συντοματικά τον ευρήκαμε και εμείς, είμαστε εδώ, και του είπαμε τα προβλήματα του ΙΚΑ εδώ που υπάρχουν. Μας απάντησε ότι γίνονται προσλήψεις, έχουν γίνει μόνιμες προσλήψεις το περασμένο χειμώνα. Έλεγε ψέματα, όπως ψέματα μας λένε κάθε μέρα για τα πάντα. Λοιπόν, τους καλούμε να φέρουν εδώ δημόσιους υπάλληλους οι οποίοι θα είναι μόνιμοι, δεν πάει άλλο. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, πάντα εδώ στο πλευρό των υπαλλήλων και θα απαιτούμε να έρθουν υπάλληλοι. Δεν θα περάσει αυτό το πράγμα έτσι. Η απαξίωση που δείχνουν στους ασφαλισμένους και στο λαό, εμείς θα πούμε μπροστά. Δεν τους ζητάμε, απαιτούμε, διότι πρέπει να έρθουν εδώ υπάλληλοι να μας εξυπηρετούν.